ζητήσει ρητά να γίνει άνοιγμα του προσωπικού μου τηλεφωνικού απορρίτου, ώστε να αποδειχθούν η επικοινωνία που είχα με το συγκεκριμένο πρόσωπο και καθώς και τα γραφόμενα μέσω μηνυμάτων μπορούν να ελεγχθούν μέσω της ΑΕΠ και του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Δεν θα μπορούσε ποτέ ο καταγγελόμενος να διαθέτει ένα τόσο μεγάλο χρηματικό ποσό. Θεωρούμε και το καταθέσαμε ότι είναι ο μεσάζων διαμεσολαβητής της πολιτικής συμφωνίας που αποπειράθηκε να κλείσει μέσω αυτού. Άνοιξε εκ νέου ο φάκελος χρηματισμός βουλευτών μετά τους ισχυρισμούς της Σταυρούλας Ξουλίδου ότι πρόσωπο με σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία ονόματι Γιώργος Σούκουρης την πλησίασε μέσω Facebook, προσφέροντάς της 3 εκατομμύρια ευρώ για να ψηφίσει πρόεδρο Δημοκρατίας. Στο θέμα ενέπλεξε και τον Παναγιώτη Μελά, λέγοντας ότι ο Γιώργος Σούκουρης την πληροφόρησε ότι ο βουλευτής Πειραιά έχει ήδη χρηματιστεί. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω μέσω Facebook την κυρία Ξουλίδου. Το μόνο που της είπα είναι πως ό,τι και να κάνετε, οι 180 θα βγούνε, διότι το θέλει η Μέρκελ. Ποτέ δεν της είπα για χρηματισμό και για τα 3 εκατομμύρια που λέει. Αν είχα λεφτά από τη Νέα Δημοκρατία στην κυρία Ξουλίδου θα τα έδινα. Εγώ δεν έχω μία στην τσέπη μου. Οι αναφορές στο πρόσωπο του Παναγιώτη Μελά προκάλεσαν πάντως την έκρηξη του βουλευτή Πειραιά που προχώρησε σε μηνυτήρια αναφορά. Εγώ κατέθεσα ότι είναι εσχρό και βρώμικο αυτό που ανεφέρθη και κακόηθες μάλιστα αυτό που ανεφέρθη για χρηματοδότησή μου. Εγώ έχω λειτουργήσει διαχρονικά και στην πολιτική και στην ιατρική κατά τον πλέον έντιμο τρόπο. Στη Νέα Δημοκρατία αμφισβητούν τη σοβαρότητα της υπόθεσης με το γραμματέα της να κάνει λόγο για νοσηρά κατασκευάσματα και να ζητά από τη δικαιοσύνη να αποκαλύψει την αθλειότητα των αδίστακτων σκευωρών. Το πρόσωπο που αναφέρουν σαν δήθεν μεσολαβητή για τον επηρεασμό βουλευτή των ανεξάρτητων Ελλήνων δεν είναι καν μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Άγνοια για το πρόσωπο δηλώνει και ο Νότης Μηταράκης μετά τους ισχυρισμούς ότι ο Σούκουρης υπήρξε συνεργάτης του. Οι συνεργάτες μου είναι δεδομένοι, ναι. Είναι συγκεκριμένοι, υπάρχουν στο ΦΕΚ. Το συγκεκριμένο κύριο εγώ δεν το γνωρίζω. Από ό,τι μου λένε οι συνεργάτες μου που ασχολούνται με τα social media, ο συγκεκριμένος κύριος μας ακολουθεί στο Facebook και πιθανόν θα έχει στείλει διάφορα μηνύματα στο παρελθόν, αλλά εγώ δεν το γνωρίζω, δεν έχω καμία σχέση. Τις καταγγελίες Ξουλίδου επιβεβαίωσε ο Πάνος Καμένος, προκαλώντας πάντως την έκρηξη της Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Όταν της λέει ο Μελάς τα πήρες ή δεν τα πήρες, όταν της λέει σε άλλο μήνυμα ότι εγώ σου τα είχα πει και δεν ανταποκρίθηκες πλέον, έχει επιβεβαίωση το διαλόγο που της είχε στείλει τον Ιούνιο. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό? Συγγνώμη, επειδή ένας τύπος στο Facebook λέει ότι ο Μελάς τα πήρε, σημαίνει ότι τα πήρε? Αυτό μας λέει ο κύριος Καμένος τώρα. Ένας τύπος στο Facebook που δεν ξέρουμε ποιος είναι είπε στην Ξουλίδου ότι ο Μελάς τα πήρε και μιλάμε σοβαρά. Μιλάμε σοβαρά με πρόεδρο κόμματος. Στην κατάθεση που είχε δώσει ενώπιον του εισαγγελέα ο Πάνος Καμένος στις 23 Οκτωβρίου, είχε υποστηρίξει ότι είχε γίνει προσπάθεια δωροδοκίας ενός εκ των βουλευτών του με 3 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να αποχωρήσει από το κόμμα. Ωστόσο, ο Πάνος Καμένος δεν είχε δώσει στον εισαγγελέα το όνομα του βουλευτή, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε πάρει την άδειά του και ότι θα επανέλθει. Ωστόσο, δεν επανήλθε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ έντονα αντέδρασαν ανεξάρτητοι βουλευτές που έχουν αποχωρήσει από τους ανεξάρτητους Έλληνες, όπως ο Γιώργος Νταυρής, και υποστηρίζουν πως όλα αυτά γίνονται για να δημιουργηθεί ένα κλίμα και να υπάρξει εφοβισμός απέναντι στους ανεξάρτητους βουλευτές που ίσως ψηφίσουν πρόεδρο Δημοκρατίας. Όποιος διαφωνεί με τη γραμμή που κάνει ή φεύγει, υπάρχει από πίσω μια έμεση ή άμεση κατηγορία ότι ο κύριος τα έχει πάρει ή η κυρία τα έχει πάρει. Αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει, διότι εδώ έχουμε σοβαρότερα θέματα. Ειδικότερα σήμερα, το πρωί που συζητάμε. Εμείς ασχολούμαστε με δίθεν βόμβες, τις οποίες ρίχνει ο ένας ή ο άλλος. Οι 180 δεν βρίσκονται. Δεν είναι δυνατόν με μεθοδεύσεις οποιοδήποτε είδους να βρεθούν 180. Ναι, με το να του βάζει τα ψηφοδέλτια δεν είναι μεθόδευση, η χώρα θα κύριε Λαφαζάνη. Θα πάει σε εκλογές. Δεν είναι κουμπάρα. Το έχει ανάγκη αυτό. Ο ελληνικός λαός και θα υπάρξει διέξοδος. Τώρα, όσον αφορά την κυρία Ξουλίδου, ασφαλώς αυτή που έκανε την καταγγελία, αυτή θα αποκαλύψει και τα στοιχεία, εφόσον έχει, που στηρίζουν την καταγγελία του. Κυρία Ξουλίδου, φέρεται να τα έχει καταθέσει και στον εισαγγελέα μια σειρά μηνυμάτων που αντίλεξε με τον κύριο Γιώργο Σούκουρη, το φερόμενο ως στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας κατά την κυρία Ξουλίδου. Έτσι λοιπόν το πρώτο μήνυμα φέρεται να λέει «Μία ευκαιρία έρχεται στη ζωή». Το δεύτερο μήνυμα «Είδες που στα έλεγα, πρόλαβε άλλος». Το τρίτο μήνυμα «1-0, ο Μελάς τα πήρε». Θυμάστε τι σας έλεγα. Μηνύματα όλο νόημα, αυτά, δηλαδή και υπονοούμενα. Όλο νόημα και υπονοούμενο, Μαρία. Βέβαια, θα πρέπει αυτά να συνδυαστούν
και με άλλα πράγματα, έτσι, και με το σύνολο της κατάθεσης της κυρίας Ξουλίδου, με το τι θα απαντήσουν οι επόμενοι μάρτυρες και βέβαια για μένα το σημαντικότερο είναι οι άρσεις που θα γίνουν στο τηλέφωνο τόσο της κυρίας Ξουλίδου όσο βέβαια και στο ηλεκτρονικό της ταχυδρομείο.